Βλέπω νέα πρόσωπα εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι καθηγητές, τα πρωτάκια. Να τα προσέχετε, αγαπώ ιδιαίτερα τα πρωτάκια. Ήτανε στο δημοτικό και τα είχα και στο κατηχητικό και στο ΚΔΑΠ και ήρθαν τώρα στο γυμνάσιο. Να μου τα προσέχετε πάρα πολύ θα ήθελα. Λοιπόν, καλή χρονιά. Δεν λέω περισσότερα. Όλο το καλοκαίρι σας έβλεπα. Είτε στον πεζόδρομο, στο προάβλιο της εκκλησίας, μαλώναμε εκεί με τα ποδήλατα. Στο πάρκο, παντού βρισκόμασταν. Να είστε καλά. Εγώ πέρα θα βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σας. Η εκκλησία απέναντι είναι μια γειτονιά και θα τα λέμε. Να είστε καλά. Και το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της κυρίας Κεραμέως. Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, αγαπητοί και αγαπητές λειτουργοί της εκπαίδευσης. Για μερικούς από εσάς είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο, για ορισμένους η πρώτη φορά σε νέο σχολείο. Και για κάποιους άλλους η επιστροφή σε αναγνώριμο τόπο με καινούργιες όμως προκλήσεις. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά σήμερα γεμάτη ελπίδα, προσδοκίες και αγωνίες. Στόχος και αυτή τη χρονιά είναι εσείς, οι μαθητές μας, να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις, χρήσιμες δεξιότητες και πλούσιες εμπειρίες. Έχετε κι εσείς την ευθύνη απέναντι στον εαυτό σας. Να δράξετε την ευκαιρία να αποκομίσετε όσα περισσότερα μπορείτε να ονειρευτείτε. Όλα μπορείτε να τα καταφέρετε. Στόχος επίσης εσείς οι εκπαιδευτικοί μας με τη στήριξη της πολιτείας να συνεχίσετε να επιτελείτε με γνώση και όρεξη το λειτουργήμά σας. Σημαντική σας αποστολή να εμπνέετε τα παιδιά μας να αναζητούν διαρκώς τη γνώση και την αυτοβελτίωση. Μεγάλο μέρος της ευθύνης έχουμε βεβαίως και εμείς ως πολιτική ηγεσία και υπηρεσίες του Υπουργείου. Να στηρίξουμε έμπρακτα τους λειτουργούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Να βάζουμε τον πύχη όλο ένα και ψηλότερα και να εργαστούμε συλλογικά για να φτιάξουμε ένα καλύτερο σχολείο. Σας εύχομαι όλες και όλους καλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο. Διακριτά θέλω να ευχηθώ στους γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι μαθαίνουν στα παιδιά τους να πιστεύουν στον εαυτό τους και τα στηρίζουν σε κάθε τους βήμα για να πραγματώσουν τα όνειρά τους. Καλή αρχή. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως. Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, λίγα μόνο λόγια θα ήθελα να σας πω. Χαρείτε τους φίλους σας και αυτούς που ξανασυναντήσατε ή τους καινούργιους φίλους που θα γνωρίσετε. Οι μαθητικές υποχρεώσεις σας, άλλοτε μεγαλύτερες και άλλοτε μικρότερες, θα σας βοηθήσουν όχι μόνο να αποκτήσετε νέες γνώσεις, αλλά και να ορίσετε τους κανόνες, τις αξίες, τις σημασίες, πάνω στα οποία και με τα οποία θα προσπαθήσετε να διατάξετε τη ζωή σας και να της δώσετε ένα νόημα. Να θυμάστε ότι η αγάπη για τη γνώση, η αυτοπιθαρχία και η συστηματική εργασία θα βοηθήσουν να πραγματοποιηθούν τα όνειρα και οι φιλοδοξίες σας. Να νιώθετε υπερήφανοι για τη μαθητική σας ιδιότητα, σεβόμενοι τη διαφορετικότητα των συνοδοιπόρων σας στο ταξίδι της μάθησης και του αυτοπροσδιορισμού σας. Και πάνω απ' όλα να αφήνετε τον εαυτό σας να αγαπά τους άλλους και να τον αγαπούν οι άλλοι, ζώντας όσο γίνεται περισσότερες χαρούμενες στιγμές μέσα στο σχολείο. Σας εύχομαι ολόψυχα μια δημιουργική και χαρούμενη σχολική χρονιά. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βοδοτσάκης Γεώργιος. Μήνυμα από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Σωκράτη Αβελίδη. Αγαπητοί, αγαπητές μαθητές, μαθήτριες, αγαπητοί εκπαιδευτικοί. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα ευχόμαστε σε όλους όσοι εργάζονται για την επίτευξη των στόχων της παιδείας η σχολική χρονιά να είναι αποδοτική και δημιουργική. Κάθε χρόνο με την έναρξη του σχολικού έτους επαναπροσδιορίζουμε τον εκπαιδευτικό στόχο μας, επιστρατεύουμε τις δυνάμεις μας και εντείνουμε τις προσπάθειες για την πραγματοποίησή του. Οι ευχές μας δεν έχουν τυπικό και επαιτειακό χαρακτήρα. Αντιθέτως, κάθε νέα σχολική χρονιά, στηριγμένη στη γνώση που έχουμε αποκομίσει από την προηγούμενη, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε και να αποφύγουμε τα λάθη, τις αυλεψίες, τις παραλήψεις, έτσι ώστε η δημόσια εκπαίδευση να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του κρίσιμου και πολυδιάστατου ρόλου της. Οραματιζόμαστε και εργαζόμαστε για ένα σχολείο που δεν θα αναπαράγει και δεν θα πολλαπλασιάζει τα αδιέξοδα της κοινωνίας μας και που θα λειτουργεί ως ανάχωμα στη συσσωρευμένη βία και επιθετικότητα. Ένα σχολείο στο οποίο το διαφορετικό δεν θα είναι όνειδος και στίγμα, αλλά ομορφιά και πλούτος. Ένα σχολείο που θα στηρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες. Ένα σχολείο που θα επιταχύνει την κοινωνική ανάταξη. Αγαπητοί αγαπητές, μαθητές, μαθήτριες,
Ζείτε σε μια εποχή πολλαπλών ανατροπών και προκλήσεων, σε μια εποχή που κυριαρχεί η εικόνα και τα social media. Σε μια εποχή που συχνά η πληροφορία ταυτίζεται με τη γνώση. Πολλές φορές αμφιβάλλετε και για την αξία της ίδιας της γνώσης, προβληματιζόμενοι για το πού θα σας χρησιμεύσουν όλα αυτά που μαθαίνετε στο σχολείο. Η γνώση, αγαπητοί μου, είναι ένα από τα όπλα που θα σας βοηθήσουν να ανταπεξέλθετε στον αγώνα της ζωής και γι' αυτό δεν θα πρέπει να παρετήσετε από τη διαρκή προσπάθεια και την κατάκτησή της. Τη γνώση την παρέχει αφιδόλευτα το σχολείο και μαζί με αυτή είναι ένα πλήθος από χαρές που απορρέουν από την ομαδικότητα και τη σχολική ζωή. Εμπιστευτείτε λοιπόν το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς που είναι έτοιμοι με υπομονή, με κατανόηση, με αγάπη να μοιραστούν τα προβλήματα και τις ανησυχίες σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη γνώση. Είναι να εμπνέεις την αλλαγή. Εμείς, ως εκπαιδευτικοί, διαθέτουμε αυτό το πολύτιμο προνόμιο. Όσο απαιτητικό και αν είναι το έργο μας, ας γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε για τον κόσμο και ας εργαστούμε με υπομονή και διάλογο γι' αυτό. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ. Σωκράτης Αβελίδης. Καλή σχολική χρονιά. Καλημέρα, θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά στα παιδιά. Καλή δύναμη. Είναι σίγουρη η επιτυχία που θα έχετε σε αυτό το σχολείο, γιατί έχετε πολύ καλούς καθηγητές και καλή διευθύντρια. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή σταδιοδρομία να έχετε στη ζωή σας. Εμείς θα είμαστε δίπλα σε Δημοτική Αρχή ό,τι χρειαστείτε, ό,τι χρειαστεί το σχολείο σας. Συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη διευθύντριά σας, οπότε είναι πιο εύκολα να γίνουν τα πράγματα. Καλή χρονιά και πάλι, καλή δύναμη. Καλή πρόοδο, καλή χρονιά να έχετε. Στους πρωτούς σας γνωρίζω. Θα είμαστε κοντά σε ό,τι χρειαστείτε εδώ. Καλή δύναμη και κουράγιο να πούμε στους δασκάλους και στους γονείς σας. Είχα και εγώ την κυρία διευθύντριά, την είχα εγώ δασκάλα πριν λίγα χρόνια εδώ πέρα. Ήμουν και εγώ μαθητής εδώ πέρα του σχολείου. Το θυμάμαι, ναι, πέρασα. Υγεία να έχουμε, να καλωσορίσω και την πρώτη τάξη. Εντάξει, δύναμη, θα πάμε όλα καλά. Καλά να είστε και υγεία να έχετε. Σεβαστέ μας πατέρα Γιώργη, αγαπητοί μας γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας που μόλις τώρα πήραμε, με φιλοδοξίες, σχέδια, όνειρα και ελπίδες για το μέλλον, αρχίζει σήμερα μια νέα σχολική χρονιά. Γνωρίζοντας τους άριστους εκπαιδευτικούς του γυμνασίου μας, καθώς και τον άριστο επαγγελματισμό τους, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους γονείς των μαθητών ότι τα παιδιά τους είναι σε ασφαλή και έμπειρα χέρια. Εύχομαι στους μαθητές μας καλή πρόοδο, να αξιοποιήσετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες που θα σας προσφέρουν οι καθηγητές σας, να σέβεστε και να εκτιμάτε τους γονείς σας, τους εκπαιδευτικούς σας, τους συμμαθητές σας, τους ηλικιωμένους και την διαφορετικότητα που μπορεί να έχει κάποιος στο σχολείο σας, διότι όλα αυτά αποτελούν δείγμα ανθρωπιάς και πολιτισμού. Σαν πρόεδρος της κοινότητας, στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μου, η φροντίδα μου θα είναι συνεχής σε όποια προβλήματα προκύψουν τόσο εγώ όσο και όλα τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα επίσης να τονίσω στους μαθητές ότι είμαστε κοντά τους, αρρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ζήτημα που αφορά την εκπαίδευση και την εύρυθη λειτουργία του σχολείου. Να έχετε όλοι σας μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Όπως είπα και στο Δημοτικό από κάτω, θα ήθελα μια προσωπική χάρη. Υπάρχουν κάποια παιδιά, το ευτύχημα είναι πάρα πολύ λίγα, που τους έχει πιάσει τελείως η μανία της αυτοκαταστροφής. Να χαλάνε ό,τι βρίσκουν. Οι περισσότεροι είναι γνωστοί. Λοιπόν, είναι κρίμα να πηγαίνουμε σε μια παιδική χαρά και να βλέπουμε τη μία μέρα να είναι σπασμένο ένα παγκάκι, την άλλη να είναι η περίφραξη, την άλλη να ρίχνουν πέτρες μέσα στο συντριβάνι. Προσπαθήστε λοιπόν, απομονώστε αυτά τα άτομα και δώστε πληροφορίες σε όποιον μπορείτε ή στους καθηγητάς σας ή και σε μένα. Είναι κρίμα να κάνουμε 100 άτομα να κάνουμε κάτι και ένας να προσπαθεί να τα χαλάσει. Εντάξει. Παιδιά, καλημέρα και από μένα. Εύχομαι να έχετε καλή χρονιά με υγεία και να έχετε προσήλωση πάντα στο στόχο σου. Στόχο σας και να προσέχετε να τους επιτύχετε τους στόχους σας. Καλή χρονιά να έχετε. Λοιπόν, ευχηθώ και εγώ εκ μέρους των καθηγητών όλων
Καλή σχολική και δημιουργική χρονιά να έχετε όλοι σας. Να καλωσορίσουμε τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου, να ξέρουν ότι θα περάσουν καλά. Θα τους αγαπάμε όλοι και τα παιδιά η Δευτέρα και η Τρίτη θα σας έχουν κοντά τους και θα σας προστατεύουν, μην φοβάστε τίποτε. Να πω ότι από φέτος το σχολείο, από την προηγούμενη εβδομάδα, αποκτήσαμε για τα παιδιά της Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου που έχουν κάνει τα σεμινάρια, η πρώτη δεν το ξέρει τι είναι αυτό, έναν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή που μας χάρισε ο Περιφερειάρχης κύριος Αγοραστός και η Αντιπεριφερειάρχης κυρία Κολυνδρίνη Δωροθέα, η οποία είχε έρθει στο σχολείο μας τον Απρίλιο όταν κάναν τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου το σεμινάριο πιστοποίησης και πήραν την πιστοποίηση να μπορούν να βοηθούν τους ανθρώπους που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή έξω από το νοσοκομείο στο δρόμο και να χειρίζονται αυτό το μηχάνημα το οποίο μας χάρισε η κυρία Κολυνδρίνη. Το σχολείο μας έχει από το 2015 που κάνει αυτά τα σεμινάρια σε συνεργασία με τον καρδιολόγο στρατιωτικό γιατρό τον κύριο Παρίση Χαράλεπο που είναι στη Λάρισα στο στρατιωτικό νοσοκομείο και ο οποίος κατάγεται από τον Αλμυρό. Έχουν επιμορφωθεί κάθε χρόνο όλοι οι μαθητές μας. Από πέρυσι οι μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου, πέρυσι και πρόπερσι, τα παιδιά που τελειώσαν μάλλον το φετινό καλοκαίρι και το περσινό, πήραν και την πιστοποίηση και είναι τα πρώτα παιδιά, οι πρώτοι μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που πήρε πιστοποίηση και βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Φορέα Καρδιακής Αναζωογόνησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει το σχολείο. Και θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο και να επιμορφώνεστε και να πιστοποιούνται τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου. Παράλληλα έχουν γίνει πολλά σεμινάρια και για τους ενήλικες, για τους μεγάλους, πολλοί από τους γονείς σας. Οι περισσότεροι καθηγητές μας είναι πιστοποιημένοι και ξέρουν να χειρίζονται αυτό το μηχάνημα. Έχουν γίνει πολλά σεμινάρια στο δικό μας σχολείο κάθε χρόνο. Πάνω από 500 πολίτες του Αλμυρού και της ευρύτερης περιοχής έχουν επιμορφωθεί. Και οι μαθητές μας, για όσους δεν το ξέρουν, ξεκινήσαν από το 2015 μια εκστρατεία. Συγκεντρώσαν χρήματα μετά από το πρώτο σεμινάριο που κάναμε και καταφέραμε δειλά-δειλά. Ξεκινήσαμε να πάρουμε έναν απεινιδωτή να τον προσφέρουμε στο Δήμο Αλμυρού και τελικά καταφέραμε να πάρουμε τρεις, δύο στον Αλμυρό και ένα στη Σούρπη αυτή τη στιγμή. Ένας βρίσκεται στον Πτελεό, τον πρόσφερε κάποιος εθελοντής συμπολίτης μας που δεν ήθελε να πει το όνομά του, κράτησε ανωνυμία. Άλλους τρεις έχουμε παραγγείλει σαν Δήμος εμείς με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δεν τους έχουμε παραλάβει, βρίσκονται στην γραφειοκρατία για το Αχίλιο, τη Μιτζέλα και για την Ανάβρα και θα προσπαθήσουμε και με τη νέα Δημοτική Αρχή να πάρουμε για όλα τα χωριά, να τα θωρακίσουμε γιατί διαβάζετε κάθε μέρα στην εφημερίδα ότι πεθαίνουν από καρδιά νέοι άνθρωποι. Όσοι πιο πολύ μπορούμε να επιμορφωθούμε και να πιστοποιηθούμε, τόσο λιγότεροι άνθρωποι θα πεθαίνουν, θα μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους έξω από το νοσοκομείο. Δεν αντικαθιστούμε τους γιατρούς, απλά βοηθάμε τους ανθρώπους που παθαίνουν ανακοπή έξω από το νοσοκομείο, στο δρόμο, στο σπίτι, στη γειτονιά. Σας ευχαριστώ πολύ ξανά, καλή σχολική χρονιά σε όλους.